www.sport5.gr. Το πάθος γίνεται θέαμα. Καλησπέρα σας, είμαστε με τον Γιάννη Τσιτσί, ποδοσφαιριστή της ΑΕ Μοσχάτου. Γιάννη, σήμερα νίκη με 3-1, καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Καμία σχέση συγκριτικά με το προηγούμενο παιχνίδι, έτσι είναι. Κόντρα στην ΑΕ, Πειράμονες, που γνωρίζετε την ΙΤΑ. Τι πιστεύεις, να σε γυρίσω μια εβδομάδα πίσω, τι πιστεύεις ότι έφτιαξε στο μάτς με την ΑΕ Πειράμονες? Κοιτάξτε να δεις, η ομάδα έχει συνηθίσει να παίζει καλά σε όλα τα παιχνίδια. Με την ΑΕ Πειράματος έδειχνε πως, όχι πως δεν ήθελε να παίξει, αλλά δεν της βγήκε το παιχνίδι, ήμασταν λίγο νοθροί και δικαίως χάσαμε 2-0 από... Ίσως έφταξε και το γρήγορο γκολ που δεχτήκατε. Δεν νομίζω, γιατί έχουμε ξαναληφθεί γκολ και έχουμε γυρίσει πάλι στο παιχνίδι. Αλλά πιστεύω ότι δεν μας πήγαινε τίποτα εκείνη τη μέρα. Δικαίως χάσαμε και απλά συνεχίσαμε. Σωστά. Σήμερα στο πρώτο ημίχρονο δείξατε ότι είστε λίγο αγχωμένοι, λίγο νευρικοί. Συμφωνείς με αυτό? Συμφωνώ, ναι, συμφωνώ. Ήτανε μέχρι να βάλουμε το πρώτο γκολ. Μετά λυθήκαμε και πιστεύω κάναμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Θεωρείς δηλαδή ουσιαστικά κομβικό σημείο για την σημερινή αναμέτρηση στο γκολ που πέτυχε ο συμπαίκτης σου, έτσι? Για σήμερα ναι, βέβαια, αλλά και γενικά πιστεύω ότι σε κάθε αγώνα, άμα πετυχαίνουμε γρήγορα ένα γκολ, η ομάδα παίζει πολύ καλύτερα. Έχουμε φτάσει λίγο πριν το τέλος του πρώτου γύρου. Πώς κρίνεις την πορεία της ομάδας σου? Είσαι ευχαριστημένος με αυτό που έχει αποδώσει καταρχάς στον αγωνιστικό χώρο και κατά δεύτερον βαθμολογικά? Βέβαια, είμαι πολύ ικανοποιημένος, αλλά δεν μένουμε εδώ. Θα μπορούσαμε να είμαστε και πρώτοι βαθμολογικά, βέβαια. Έχει ακόμα άλλα πόσα μάτς. Έχει άλλο ένα γύρο και άλλα. Άλλο ένα γύρο, ναι. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, στα παιδιά, στον προπονητή. Δεν το ίσως από το γεγονός ότι είσαι στην δεύτερη θέση. Μπορεί να ξαναγίνει και κακή εμφάνιση, αλλά δεν μένουμε εκεί. Έχουμε άλλα πόσα παιχνίδια. Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Από την προσωπική σου επίδοση μέχρι στιγμής, είσαι ικανοποιημένος? Πιστεύεις ότι μπορείς να δώσεις ακόμα περισσότερα? Πιστεύω να δώσω ακόμα περισσότερα. Με λίγο είχα κάποιους τραυματισμούς. Σε είχαν πάει πίσω λίγο. Είχαν πάει πίσω, ναι, αλλά. Τώρα είσαι κομπλέ. Τώρα είμαι καλύτερα, και... καλύτερα. Σε κανονικό πρόγραμμα. Καλώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Αγάπη για τον αθλητισμό. Πάθος για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. www.sport5.gr. Δημιουργήσαμε την απόλυτη ιστοσελίδα για την προβολή των ακαδημιών ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Την ανάδειξη των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και τουρνουά ποδοσφαίρου. www.sport5.gr. Η στιγμή απογειώνεται για πάντα. Οι όμορφες φάσεις γίνονται θέαμα. Τα γκολ και τα καλάθια μπαίνουν στην ιστορία. Αποκτήστε τα σε DVD με ελάχιστο κόστος. Μοιραστείτε τα με τους φίλους και την οικογένεια. www.sport5.gr. Μοιραστείτε το πάθος σας.